Από το Σεπτέμβριο ενεργοποιείται δια νόμου και υπουργικού διατάγματο η υποχρέωση των πολιτών να αποδέχονται πληρωμέ με κάρτε σε υποστατικά ελληνικού εμπορίου, σε επιχειρήσει παροχή υπηρεσιών, σε χώρου εστίαση και αναψυχή, αλλά και σε αρκετού άλλου χώρου εξυπηρέτηση. «Η αρκετοί εμπόροι ελληνικοί αναγκάστηκαν να βρουν εναλλακτικού τρόπου για να πουλήσουν τα προϊόντα και τι υπηρεσίε του, με αποτέλεσμα να στραφούν στι διαδικτυακέ πωλήσει και την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι επιχειρήσει σχεδόν σε όλου του τομεί θα είναι πλέον υποχρεωμένε να τοποθετήσουν ειδικό τερματικό για να αποδέχονται πληρωμέ με πιστοτικέ χρεωστικέ και προπληρωμένε κάρτε, όπω ανέφερε ο Μάρκο Αρλή, Διευθυντή Καρτών και Πληρωμών τη Τράπεζα Κύπρου, στο Business Hour by Brief. Τακτική η οποία ήδη χρησιμοποιείται σε αρκετέ επιχειρήσει, καθώ η πανδημία όθησε του επαγγελματίε και του καταναλωτέ στι ανέπαφε συναλλαγέ, με την Κύπρο να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά. Οι πληρωμέ με κάρτε εξαλείφουν διάφορου επιχειρηματικού κινδύνου ταυτόχρονα, όπω είναι η κλοπή μετρητών από υπαλλήλου, τα πλαστά χρήματα και την ληστεία μετρητών. Επιπλέον, μειώνεται και το κόστο ασφάλεια, το κόστο μεταφορά και η καταμέτρηση χρημάτων στην τράπεζα. Η Τράπεζα Κύπρου με 153 ATM στο δικτυό της έχει ως στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς να αναβαθμίσει 40 τουλάχιστον μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για περισσότερες ATM τελευταίας τεχνολογίας.